Χαίρετε! Ένα βιντεάκι το οποίο θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση το 1998, πριν 22 χρόνια δηλαδή, εάν υπήρχε YouTube και αν είχα κανάλι στο YouTube. Το κάνω όμως φέτος το 2020 με αφορμή ένα το μήνυμα που έλαβα. Άνδρες από τον Άρη. Κυρία Θέκλα καλησπέρα. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο παλιά, Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη. Αυτό το βιβλίο ε, το υπέστην και εγώ. Το διάβασα και εγώ. Και η αφορμή για να το διαβάσω και λέω αν, είχα YouTube κανάλι, αν υπήρχε YouTube και αν είχα κανάλι τότε θα έκανα βίντεο, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο είχα δει τότε ως νεαρή ψυχολόγος, άρτη αφιχτής από τις σπουδές μου στην Κύπρο, το οποίο είχε επηρεαστεί από τις απόψεις του βιβλίου του John Gray, «Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη», το οποίο αυτό το βιβλίο ήρθε στη γνώση του όταν είχα παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια που το έκανε, έκανε μια κυρία η οποία δεν ήταν ψυχολόγο, η οποία μιλούσε για τι απόψει αυτού του βιβλίου, το οποίο το παρουσίαζε ω βίβλο των σχέσεων. Πήγα στη διαδικασία να διαβάσω το βιβλίο, το διάβασα και μάλιστα είχα γράψει τότε και μια σειρά από άρθρα στην τοπική εφημερίδα Επιλογέ τη Σπάφου, τα οποία τα, τα έψαχνα τώρα στον υπολογιστή μου και δεν τα βρίσκω. Κάπου θα υπάρχουν σω να είναι σε εκείνο το σκληρό δίσκο με ένα τεραμπάιτ που πήρε ο, ο Λάζαρο το 2012 για να βάλει κάποια πράγματα πάνω και το χάλασε. Δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι όμω είναι ότι ήμουν αρκετά, είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου. Και έτσι κάθεσα και διάβασα το βιβλίο και έγραψα μια κριτική ανάλυση πάνω στο βιβλίο. Το βιβλίο εκείνο υποστηρίζει με λίγα λόγια ότι οι άνδρε είναι πολύ διαφορετικοί από τι γυναίκε, ότι λόγω κατασκευή και λόγω φύλου λειτουργούν διαφορετικά από τι γυναίκε και ότι το κλειδί για την ευτυχία σε μια σχέση είναι η γυναίκα να δείχνει ανοχή, υπομονή και αγάπη στη διαφορετικότητα του άνδρα, η οποία διαφορετικότητα του άνδρα με βάση εκείνο το βιβλίο δεν είναι πρόβλημα, έτσι είναι οι άνδρες, έτσι λειτουργούν, κλείνονται στον εαυτό τους, πάνε στη σπηλιά τους, δεν εκφράζουν τα συναισθήματα τους κλπ. κλπ. Και με λίγα λόγια, προέτρεπε τον κόσμο αυτό ο συγγραφέα, ο οποίο δεν είναι ψυχολόγο, δεν ξέρω αν ζει, δεν έχω ασχοληθεί πρόσφατα μαζί του. Ήταν όμω ένα δημοφιλή συγγραφέα δημοφιλών βιβλίων, γιατί θυμάμαι καλά είχε ξεκινήσει τι σπουδέ του από το μάρκετινγκ και τα οικονομικά, και μετά είχε φτάσει στο να γράφει βιβλία για τι ανθρώπινε σχέσει. Λοιπόν, και αυτό το βιβλίο εγώ το θεώρησα από τότε, δηλαδή από πριν 22 χρόνια, το θεώρησα επικίνδυνο για τι ανθρώπινε σχέσει και τι ερωτικέ σχέσει και τι σχέσει των ζευγαριών. Διάβασε λοιπόν η φίλη το βιβλίο και λέει: Όταν τσακώνομαι με τον σύζυγό μου, δεν θέλει να μιλάει μετά να λύσουμε το πρόβλημα, να δούμε πώ δημιουργήθηκε. Κλείνεται, προφανώ εννοεί κλείνεται στον εαυτό του, και μετά από δύο-τρει μέρε σιγά σιγά μιλάμε. Εγώ θέλω να το συζητάω επί τόπου, να λυθεί και τέλο. Αυτό όμω κλείνεται. Εγώ όμω αυτέ τι μέρε βασανίζομαι. Και βεβαίω βασανίζεσαι. Φαντάζομαι δεν είμαι η μοναδική γυναίκα. Κάντε ένα βιντεάκι για τέτοιε περιπτώσει. Τι να κάνουμε, πώ το αντιμετωπίζουμε, τι είναι αυτοί οι άντρε τέλο πάντων. Δεν είναι από τον Άρη. Είναι από την Κύπρο, είναι από την Ελλάδα. Είναι άνδρες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τον παραδοσιακό τρόπο ανατροφή, ο οποίο δεν έδινε καμία απολύτω έμφαση στην ανάπτυξη τη συναισθηματική νοημοσύνη του άνδρα. Αυτέ τι μέρε, έχω ξεκινήσει και διαβάζω για του συνδρομητέ που είναι στο δεύτερο επίπεδο στο κανάλι μου το βιβλίο μου και οι άντρε έχουν ψυχή, δυνάμει και αδυναμίε του ισχυρού φίλου. Που στην ουσία τώρα το σκέφτομαι. Αυτό το βιβλίο είναι μια απάντηση στο βιβλίο του Τζον Κρέι, επιστημονική απάντηση, βασισμένη πάνω σε κλινική εμπειρία και παρατήρηση αλλά και γνώσει που έχουμε την επιστήμη τη ψυχολογία. Το οποίο αυτό βιβλίο εξηγεί του λόγου που οι άντρε λειτουργούν διαφορετικά, και εισηγείται δημιουργικού τρόπου ώστε οι άντρε να αναπτύξουν την ψυχοσυναισθηματική του νοημοσύνη και γενικότερα τι επικοινωνιακέ του ικανότητε, παρά να ακολουθήσουν μια τακτική του στυλ. Είναι άντρα, έτσι είναι οι άντρε, άστο να κλειστεί στον εαυτό του, άστο να μην μιλάει, άστο να έχει τα μούτρα κατεβασμένα, άστο να κάνει παθητική επιθετικότητα και μετά που θα νιώσει καλύτερα, μετά από δύο-τρει μέρε θα έρθει και θα μου μιλήσει και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό όλο είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Αυτό το οποίο προκαλεί μια σε μια σχέση είναι να βρίσκονται οι δύο άνθρωποι που αποτελούν τη σχέση σε μια διάσταση, σε μια αποξένωση συναισθηματική, η οποία να διαρκεί για μέρε. Τώρα, αν έχει αποξενε... συναισθηματική αποξένωση για κάποιε ώρε, εκείνε τι ώρε που θα συζητήσει, που θα καυγαδίσει, δεν είναι πρόβλημα. Αν όμω την πάρει την αποξένωση και τη διάσταση. Ανάμεσα στο ζευγάρι και την πάρει και την κοιμήσει. Δηλαδή, πάει το ζευγάρι το βράδυ να κοιμηθεί και μεταξύ του έχουν θέματα, ξυπνήσουν το πρωί και έχουν θέματα, φάνε το μεσημέρι μαζί χωριστά και έχουν θέματα, και αυτό πάει για μερικέ μέρε. Αυτό κάνει ζημιά στα, στη σχέση και στα θεμέλια τη σχέση αυτή καθ' αυτή. Ε, οι απόψει του Τζον Γκρέι ότι οι άνδρε είναι από τον Άρη και οι γυναίκε είναι από την Αφροδίτη και δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη με βρίσκουν εντελώ αντίθετη. Κάθετα αντίθετη. Καταρχά, φίλοι, θέλω να σου πω ότι αυτό που χρειάζεται ο άνδρα σου είναι ναι, την κατανόησή σου, αλλά και ένα πρόξιμο ούτω ώστε να εξελίξει, αν το θέλει, φυσικά τι επικοινωνιακέ του δεξιότητε. Και να εξελίξει την ψυχοσυναισθηματική του νοημοσύνη. Να εκπαιδευτεί, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Το σεμινάριο το οποίο θέλαμε τόσο πολύ να κάνουμε για τη διαχείριση των συναισθημάτων και έχει αναβληθεί αυτό που θα γινόταν μέσα μαρτίου στην Αθήνα και περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα α, είναι ασφαλές λόγω του κορονοϊού για να, για να γίνει επειδή έχει αναβληθεί και μετά με τη βοήθεια του Θεού και να πάνε όλα καλά να το επαναλάβουμε και σε άλλες πόλεις στην Αθήνα και να επαναλάβουμε τη σειρά των σεμιναρίων. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμο εργαλείο και για άνδρες και για γυναίκες που θέλουν να αυξήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Δηλαδή να μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να μπορούν ε, να χρησιμοποιούν την οποιαδήποτε ενδοψυχική σύγκρουση και συναισθηματική αναστάτωση έχουν προς όφελος της σχέσης και όχι προς απομάκρυση των μερών της σχέσης. Με πρακτικά λόγια τώρα. Σου συστήνω, φίλοι, και το βιβλίο μου και οι άντρε έχουν ψυχή, το οποίο μπορείτε να το βρείτε όλοι δωρεάν, να το διαβάσετε δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μου. Η ιστοσελίδα μου είναι θέκλαπετρίδων.com. Αν πάτε στην μπάρα εκεί που λέει εκδόσει, αν πάτε στην, στην υποκατηγορία ηλεκτρονικέ εκδόσει, υπάρχει εκεί σε μορφή flipbook και το βιβλίο μου και οι άντρε έχουν ψυχή, αλλά και το βιβλίο μου Η Ανατομία μια γυναίκα, το οποίο μπορεί ο κάθε ένα να το διαβάσει δωρεάν. Είπα και προηγουμένω, όσοι, όσοι είναι στη συμμετοχή, όχι στο δεύτερο επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Όσοι είναι στη συμμετοχή, κάθε Δευτέρα έχουν ένα βίντεο στο οποίο διαβάζω ε, ένα μέρο από το βιβλίο. Έχουμε διαβάσει ήδη το βιβλίο Ανατομία μια γυναίκα και τώρα διαβάζουμε το βιβλίο και ανδρες έχω ψυχή. Και μάλιστα βέβαια όποιο μπει τώρα στη συμμετοχή θα μπορεί να, να δει όλα τα προηγούμενα βίντεο που, είναι, που διαβάζω το βιβλίο και τα αναλύω. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μπει κάποιο στη συμμετοχή για να έχει πρόσβαση στο βιβλίο. Μπορεί να το διαβάσει δωρεάν και από την ιστοσελίδα. Περισσότερα για τη συμμετοχή υπάρχουν στην περιγραφή κάθε βίντεο. Λοιπόν, ε, τι κάνουμε πρακτικά. Να διαβάσεις το βιβλίο «Και άντρες έχουν ψυχή». Επίσης, πολύ χρήσιμο βιβλίο είναι το βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο ε, συστήνω να το διαβάσετε μαζί με τον άντρα σου και να σκεφτείτε σοβαρά και το θέμα της θεραπεία δευγαριού. Γιατί, εάν συνεχίσει αυτή η ιστορία, αυτό να κάθε φορά που έχει κάτι που τον πνίγει συναισθηματικά, που τον φορτίζει συναισθηματικά, να κλείνεται στον εαυτό του και να μην μιλάει μαζί σου, η συναισθηματική απόρριψη που τρως εσύ δεν θα κάνει καλό στα δικά σου συναισθήματα και απέναντι στον άντρα σου και απέναντι στη σχέση σου και απέναντι στον εαυτό σου. Εισηγούμε θεραπεία ζευγαριού. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα ζευγάρι με το οποίο κάναμε θεραπεία παλιά, που ο άντρα είχε παρόμοιο θέμα στην ίδια ηλικία τα παιδιά τότε, νεαρά παιδιά, γύρω στα 35 και οι οι οποίοι είχαν φτάσει σε ένα σημείο στη σχέση τους που αυτό ήταν ένα ακανθόδες πρόβλημα. Δηλαδή, όταν συνέβαινε κάτι και στενοχωριόταν ο άντρα, κλεινόταν στον εαυτό του, το ρωτούσε η γυναίκα του τι έχει αγάπη μου, τι έλεγε δεν έχω τίποτα, είτε σε απαντούσε απότομα. Αυτή, αυτή στενοχωριόταν, αυτή ε, αντιδρούσε με διάφορου τρόπου, κάποιε φορέ θύμωνε, κάποιε φορέ απομακρυνόταν και ήδη από τον ίδιο. Και τέλο πάντων, κάθε φορά που αυτό είχε κάτι και δεν ήταν καλά, αυτό το ζευγάρι βίωνε μία αποξένωση, βίωνε μία το αντίθετο τη ένωση, το αντίθετο τη σύνδεση. Είχα βάλει, θυμάμαι τότε, σε εκείνο το ζευγάρι την εξή άσκηση, η οποία άσκηση όμω γινόταν στα πλαίσια τη θεραπεία ζευγαριού και η οποία είχε συνέχεια μετά, σε αρχικό στάδιο, να μάθει ο άνδρα όταν είναι overwhelmed, όταν είναι πολύ αναστατωμένο, πολύ φορτισμένο από αρνητικά συναισθήματα, να μπορεί να πει λεχτικά στη γυναίκα του: Αγάπη μου, δεν είμαι καλά. Είμαι πλημμυρισμένο με αρνητικά συναισθήματα. Δεν ξέρω πώ να τα αντιμετωπίσω. Μπορούμε να κάνουμε time out και να μιλήσουμε για αυτά αύριο το μεσημέρι ή αύριο το απόγευμα, σε κάποιες ώρες ή σε μια μέρα. Δηλαδή είχαμε κάνει αυτή την άσκηση ώστε το διάστημα στο οποίο θα μιλούσαν να ήταν συγκεκριμένο. Και να μπορεί ο άνδρας να δώσει το ξεκάθαρο μήνυμα στη γυναίκα του ότι αυτή τη στιγμή είμαι overwhelmed, στα κυπριακά overwhelmed σημαίνει τσιλιμένος από συναισθήματα, είμαι επιβαρημένος, είμαι πνιγμένος από αρνητικά συναισθήματα, δεν μπορώ εγώ ίδιος να το διαχειριστώ, δεν ξέρω πώ να το διαχειριστώ, έτσι σου το λέω να το ξέρει και δεσμεύομαι μαζί σου ότι μετά από τόσε ώρε, στην αρχή ήταν μετά, μετά, μετά από μια μέρα, μετά έγινε μετά από κάποιε ώρε. Θα το συζητήσω μαζί σου. Αυτό προοδευτικά βοήθησε πάρα πολύ το ζευγάρι να διαχωρίσουν ποιανού ήταν το πρόβλημα. Γιατί όταν ο άντρα έχει κάτι και δεν μιλάει, τώρα μιλάμε για άνδρα, μπορεί και η γυναίκα να κάνει το ίδιο, ε? Εκφράζει παθητική επιθετικότητα. Και είναι πολύ φυσιολογικό το τέρι του, η γυναίκα του, η σύντροφο του, ο σύντροφο του να το εκλάβει ω ότι έχει κάτι μαζί του. Και να βιώνει το τέρι του απόρριψη από τον ίδιο. Οπότε, αν έρχεται ο άλλο και λέει ξεκάθαρα: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία δυσκολία. Αυτή τη στιγμή είμαι αδύναμος, Δεν μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δεν τα αντέχω. Γι' αυτό προτιμώ να μην το συζητήσουμε μαζί τώρα, επειδή δεν το αντέχω. Όχι επειδή δεν αντέχω εσένα, επειδή δεν αντέχω τα δικά μου συναισθήματα. Και με αυτέ τι ασκήσει, σιγά-σιγά το ζευγάρι αυτό ήρθε πιο κοντά, γιατί πλέον όταν ο άνδρα δεν ήταν καλά και ήταν αναστατωμένο, μπορούσε να το επικοινωνήσει αυτό στη γυναίκα του και να τη δώσει και ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα μιλούσαν γι' αυτό που τον απασχολούσε. Γιατί αν δεν μιλήσει με τη γυναίκα σου γι' αυτό που σε απασχολεί, με ποιον θα μιλήσει, με τον γείτονα με, τον προϊστάμενο σου στη δουλειά, με τον κουρέα σου, με ποιο θα μιλήσει, με τη γυναίκα σου θα μιλήσει. Με τον ψυχολόγο σου θα μιλήσει αν έχει. Αλλά τι, ακόμη, τι ωραίο ακόμη να, να έχει το ζευγάρι κοινό ψυχολόγο και να κάνουν θεραπεία ζευγαριού και να συζητούν αυτά μαζί. Και ήταν πολύ βοηθητική αυτή η άσκηση. Δείξε αυτό το βίντεο στον άντρα σου Σα συστήνω και το βιβλίο μου και οι Άνδρε Έχουν Ψυχή, το οποίο όπω είπα το λέω ξανά. Μπορείτε να βρείτε εδώ, το βρείτε δωρεάν στη σελίδα μου. Σα συστήνω να διαβάσετε και το βιβλίο μου Να μείνω ένα να φύγω και σα συστήνω θεραπεία ζευγαριού. Για όσε γυναίκε αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, που έχουν έναν ανδρούλι, λικούλι, καλούλι, ο οποίο όταν δει τα πιο που λέμε στην Κυπρική Διάλεκτο, όταν δυσκολευτεί συναισθηματικά, κλείνεται στον εαυτό του, α μην τα βάζετε μαζί του, μην θεωρήσετε ότι το κάνει επίτηδε για να σα απομακρύνει. Συζητήστε μαζί του και εξηγήστε του ότι είναι κατανοητό πω επειδή έχει μεγαλώσει με τον παραδοσιακό τρόπο ανατροφή δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται αρνητικά συναισθήματα. Δεν έχει μάθει πώ να είναι αδύναμο, δεν έχει μάθει πώ να είναι λυπημένο, δεν έχει μάθει πώ να είναι απογοητευμένο, γιατί τον έχουν μεγαλώσει με το μάξο πρότυπο του άνδρα, ότι ο άνδρας πρέπει να είναι πάντα δυνατό, να έχει όλο επιτυχίε, να κάνει νίκε, να στηρίζει τη γυναίκα του. Ο άντρα δεν δικαιούται να είναι ανήσυχο, δεν δικαιούται να είναι στενοχωρημένο, δεν δικαιούται να νιώθει αδυναμία. Εξηγήστε το αυτό το πράγμα και προτρέψτε τον άντρα σας να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να αυξήσει τη συναισθηματική του νημοσύνη. Ή να διαβάσει έστω κάποια βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά και σας είπα δυο δικά μου βιβλία. Το ένα είναι το να μείνω ή να φύγω και το άλλο είναι και οι άντρε έχω ψυχή, το ξαναδείχνω. Στην ιστοσελίδα μου υπάρχει δωρεάν. Ή αν θέλετε να το ακούσετε σε e-book, κοιτάξτε στην περιγραφή του βίντεο για τη λειτουργία συμμετοχή. Λοιπόν, να διαβάσει κάτι, να απασχοληθεί και μαζί να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα που έχει που δυσκολεύεται να διαχειρίζεται στενάχωρα συναισθήματα. Το οποίο είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι δικό σα. Όμω, επειδή εμεί ω γυναίκε, με την παραδοσιακή ανατροφή, έχουμε μάθει να είμαστε οι θεραπένιδε, αυτέ οι, οι οποίε θα επιλύουμε θα όλα τα προβλήματα, που θα γινόμαστε η μαμά του άνδρα, που θα σηκώνουμε το σταυρό του άνδρα μα, που θα είμαστε. Ε, η, η κολόνα του σπιτιού ή αυτό που λέγεται στο My Big Fuck Greek Wedding, λέει, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι και το ελληνική, νομίζω ότι είναι κινέζικη παροιμία, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι λέει ο λαιμό, η γυναίκα είναι ο λαιμό του σπιτιού και ο άνδρας είναι το κεφάλι και ο λαιμό είναι αυτός που κουνάει το κεφάλι. Έχοντας μεγαλώσει με αυτές τις παραδοσιακές απόψεις, καταλήγουμε να σηκώνουμε ψυχολογικά βάρη που δεν είναι δικά μας και δεν ωφελούμε και σε τίποτα, και δεν ωφελούμε ούτε και τον άνθρωπο μα, αν εμεί σηκώσουμε το βάρο του και το πάρουμε πάνω μα. Η ωφέλεια που μπορούμε να το κάνουμε είναι να τον στηρίξουμε και να τον οθήσουμε, να τον προωθήσουμε στο να εξελιχθεί ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά. Οι, οι, άνδρες δεν είναι από τον Άρη, οι γυναίκες δεν είναι από την Αφροδίτη, οι άνδρες μπορεί να είναι από την Κύπρο, μπορεί να είναι από την Ελλάδα, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μέρος της γης και οι γυναίκες επίση από οποιοδήποτε μέρος της γης. Και η ανατροφή μας και η διαπαιδαγώγηση μας είναι αυτή που μας έχει επηρεάσει και μας έχει δώσει όπλα για να είμαστε καλύτερα ψυχικά και ψυχικό όπλο είναι και ο διάλογος, είναι και η έκφραση των συναισθημάτων, είναι και η έκφραση του θυμού, είναι και το κλάμα, είναι και η επικοινωνία και σε κάποιους άλλους δεν έχει δώσει τέτοια όπλα κοινωνία γιατί θεω, τους θεωρούσε κατώτερους πολίτες. Δεν είναι κατώτεροι πολίτες οι άνδρες, μπορούν κάλλιστα να καλλιεργήσουν τη συναισθηματικότητα τους, μπορεί κάλλιστα να καλλιεργήσουν την ευαισθησία τους και να την αυξήσουν γιατί αρκετοί άνδρες είναι ευαίσθητοι και να γίνουν πιο επικοινωνιακοί. Και μπορούμε εμείς οι γυναίκες να είμαστε ενθαρρυντικέ ω προ του άνδρε μα και του άνδρε που αγαπάμε στη ζωή μα, στο να του βοηθήσουμε να αναπτύξουν τη συναισθηματική του νοημοσύνη και να γίνουμε πιο επικοινωνιακοί, παρά να σηκώνουμε το βάρο που δεν γνωρίζουμε και να επιφορτωνόμαστε εμεί, κάνοντα ζημιά και στη δική μα ψυχική υγεία, αλλά και στη σχέση μα, αλλά και στα συναισθήματα που έχουμε για τον άνδρα μα. Εγώ θα ήθελα. Τον άνδρα μας, όσες έχουν, όσες έχουμε, όσες είναι σε εντεροφιλοφιλική σχέση με άνδρα, τον άνδρα μας να τον βοηθούμε να γίνεται καλύτερος και να τον βοηθούμε να εξελίσσεται παρά να τον περιθάλπουμε και να τον αφήνουμε να είναι με λίγες και χαμηλές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Αυτή είναι η άποψή μου, ότι οι άνδρες δεν είναι από τον Άρη. Είναι από την ίδια περιοχή που είμαστε κι εμείς και μπορούμε όλοι να γίνουμε καλύτεροι. Την αγάπη μου.